Με τηλεφωνούν από τη Ρόδο, από την Πρέβεζα, από την Θεσσαλονίκη, από Πάτρα, από Μακεδονία, επάνω, και όλοι ζητά να μάθουν περισσότερα για αυτό το θαύμα που ανέφερα πριν από 2 εβδομάδες. Εγώ το έμαθα πριν από 1 μήνα. Αυτό βέβαια ακούστηκε από τα μέσα εδώ μαζικής ενημέρωσης το Δεκέμβριο του 2004. Δηλαδή πριν από τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν, βγήκε από την τηλεόραση ένας Σαουδάραβας μουσουλμάνος από τις τοπικές εδώ τηλεοράσεις, ο Αθύπλουτος, και διηγήθηκε το εξίσου ζωντανό, συγκλονιστικό γεγονός που έζησε ο ίδιος και που άλλαξε τη ζωή του πριν από περίπου 1 χρόνο. Σήμερα συγκεκριμένα, προτού μιλήσω μαζί σας, τηλεφώνησα στο μοναστήρι, σε κάποιο μοναστήρι της Συρίας που θα σας αναφέρω, και μου διαβεβαίωσαν όλα αυτά που ανέφερα και από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ο ίδιος το είπε από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, και κυκλοφόρησε και σε εφημερίδες, περιοδικά και σε φυλάδια σε όλη τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία, Παλαιστίνη και προφανώς σε όλες τις γειτονικές χώρες. Υπάρχει μάλιστα και σε ιστοσελίδα στο ίντερνετ, αλλά δεν γνωρίζω ακριβώς πού, σε ποιο δίκτυο. Αυτός λοιπόν ο Σαουδάραβας παντρεύτηκε πριν από χρόνια μία κοπέλα, πλούσια και αυτή πάρα πολύ, μουσουλμάνα όμως. Πέρασαν τα χρόνια και δεν αποκτούσαν παιδιά. Φυσικά είχαν χρήματα, πήγαν σε πάρα πολλούς γιατρούς και διαπίστωσαν ότι η κοπέλα είχε πρόβλημα, δηλαδή στήρωσης, και ανέφεραν οι γιατροί ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει παιδί. Οι γονείς του λοιπόν, του πλούσιου αυτού Σαουδάραβα, του έλεγαν ότι σύμφωνα με τον νόμο τους μπορεί να είχε μέχρι 4 σύζυγους, 4 γυναίκες. Του λένε παντρέψου άλλη μία και δεν πειράζει, θα αποκτήσεις με τη δεύτερη γυναίκα. Εκείνος όμως κουρασμένος από όλο αυτόν τον αγώνα, όλο αυτόν τον χρόνο να αποκτήσουν παιδί και μη θέλοντας να παντρευτεί δεύτερη γυναίκα, έφυγε και κουρασμένος πήρε τη γυναίκα του και λένε να πάμε ένα ταξίδι αναψυχής στην γειτονική μας Συρία. Έφυγαν λοιπόν από τη Σαουδική Αραβία, πήγαν στη Συρία. Στη Συρία λοιπόν ενοικίασε λιμουζίνα με οδηγό ξεναγό να τους πάει σε όλα τα κοσμικά αξιοθέατα της Συρίας. Έμεναν σε ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας. Αφού είχαν περάσει μία εβδομάδα στη Συρία, ο οδηγός πρόσεξε στο ζευγάρι που ξεναγούσε πικρία, πόνο και θλίψη στα πρόσωπά τους. Αφού λοιπόν γνωρίστηκαν πάρα πολύ καλά, κάποια στιγμή ο οδηγός πήρε το θάρρος και τους ρώτησε γιατί δεν φαινόντουσαν ευχαριστημένοι. Μήπως άραγε έφυγε ο ίδιος, κάτι δηλαδή δεν τους άρεσε στη ξενάγηση και στην περιήγηση που τους έκανε στα αξιοθέατα της Συρίας. Εκείνοι λοιπόν του ανήθηκαν και του εξήγησαν το πρόβλημα της ατεκνίας τους. Ότι δεν φαινόμαστε ευχαριστημένοι, όχι από σένα, αλλά διότι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Είπαν ότι δεν μπορούμε να αποκτήσουμε παιδιά, είμαστε 10 χρόνια παντρεμένοι και έχουμε πρόβλημα ατεκνίας. Ο μουσουλμάνος λοιπόν οδηγός τους είπε ότι εδώ στη Συρία έχω ακούσει ότι οι χριστιανοί και μάλιστα οι Ορθόδοξοι έχουν ένα μοναστήρι που το ονομάζουν το μοναστήρι της Παναγίας της Σεϊντανάγιας. Σεϊντανάγια είναι αραβική λέξη και σημαίνει κυρία, δέσποινα. Σαν να λέμε το μοναστήρι της Παναγίας της Δέσποινας. Πολύ άτεκνοι λοιπόν τους λέγει ο ταξιτής αυτός ο οδηγός, ο ξεναγός, καταφεύγουν στην θαυματουργική εικόνα που έχω ακούσει ότι έχει αυτό το μοναστήρι. Εκεί λοιπόν σε αυτό το μοναστήρι τους δίνουν από το φυτίλι του καντιλιού της θαυματουργικής εικόνας και το τρώνε, το καταπίνουν, και τότε λέει η Μαρία των Χριστιανών τους δίνει θαύμα κατά την προαίρεσή τους και την πίστη τους. Όσοι πάνε με πίστη εκεί, είτε μουσουλμάνοι είναι είτε χριστιανοί, θα έχουν το θαύμα, αν έχουν το θαύμα, σύμφωνα με την προαίρεση που πηγαίνουν. Ενθουσιασμένος λοιπόν, μόλις το άκουσε ο Σαουδάραβος και η γυναίκα του, πήγαινε, μας του λέει, τώρα εκεί σε αυτό το μοναστήρι, στη δέσποινα των χριστιανών. Και αν γίνει, του λέει, κανένα θαύμα, αν αποκτήσουμε τελικά παιδί, τότε εγώ θα ξαναέλθω πάλι πίσω, θα προσφέρω 20.000 δολάρια δώρο σε σένα και 80.000 δολάρια δώρο στο μοναστήρι. Πήγαν λοιπόν στο γυναικείο αυτό μοναστήρι που είναι κάτω από το Πατριαρχείο Αντιοχίας, από το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Αντιοχίας. Πήγαν εκεί, προσκύνησαν, έκαναν ό,τι τους είπαν. Κάποια στιγμή τελείωσε και το ταξίδι τους στη Συρία. Μόλις γύρισαν πίσω στη χώρα τους όμως, στη Σαουδική Αραβία, η γυναίκα του βρέθηκε αμέσως έγκυος. Σε μερικούς μήνες γέννησε ένα χαριτωμένο αγοράκι, υγιέστατο, πανέμορφο, και ήταν σίγουροι και οι δύο ότι αυτό είναι θαύμα της Παναγίας της Σεϊντανάγιας. Μόλις γέννησε η σύζυγός του, ο Σαουδάραβας αυτός, πολύ πλούσιος και σχετικά νέος σε ηλικία, διότι εδώ στην Ανατολή
και οι Παλαιστίνοι και οι Σύριοι και οι Σαουδάραβες να παντρεύονται νωρίς. Δηλαδή στα 16-17 τους χρόνια έχουν παντρευτεί και οι άντρες και οι κοπέλες. Λοιπόν, θέλησε αμέσως από τη χαρά του να εκπληρώσει, να πραγματοποιήσει και το τάξιμο που είχε κάνει στην Παναγία. Τηλεφωνεί λοιπόν αμέσως στον οδηγό κίνο τον Ξεναγό και του λέει να ήρθες να με παραλάβεις σε δύο μέρες που θα έρθω στο αεροδρόμιο της Δαμασκού. Για να πάμε όπως σου είπα, έγινε το θαύμα. Γέννησε η γυναίκα μου, έχουμε υγιέστατο αγοράκι και θέλω να με πας εκεί που μας πήγες τότε στην Παναγία. Ο οδηγός όμως αποδείχθηκε παγός, άγιος άνθρωπος, διότι ειδοποίησε άλλους δύο φίλους του για να πάνε μαζί του στο αεροδρόμιο να παραλάβουν τον πλούσιο και κατόπιν δολίως να τον σκοτώσουν και να λάβουν όσα χρήματα θα είχε μαζί του. Διότι σκέφτηκαν, αφού αυτός έρχεται να προσφέρει το ποσό που είπε, κάτι θα έχει παραπάνω. Οπότε θα το κάνουμε κατόπιν μοιραστιά. Και πράγματι έτσι και έγινε. Τον παρέλαβαν από το αεροδρόμιο της Δαμασκού. Καθοδόν όμως ο άνειρος αυτός ο Σαουδάραβας δεν γνώριζε τι θα συνέβαινε και από τη χαρά του γνωρίστηκε και με τους φίλους του οδηγού εκεί πέρα. Από τη χαρά του λέει ότι στον καθέναν από τους φίλους σου ήταν δύο. Θα δώσω και από 10.000 δολάρια, δηλαδή 20.000 σε σένα, 10 στον ένα φίλο σου και 10, 40.000 δολάρια και ό,τι υπάρχει τα υπόλοιπα θα τα δώσω στο μοναστήριο όπως το είχα τάξει. Αυτοί όμως άλλαξαν πορεία και αντί να πάνε στο μοναστήρι της Παναγίας της Ιδανάγιας, πήγαν σε ερημικό μέρος. Τον κατέβασαν κάτω, τον έσφαξαν, κόβοντάς του πρώτα το κεφάλι και κατόπιν κομμάτιασαν και όλα τα υπόλοιπα μέρη του σώματός του, δηλαδή του έκοψαν και τα χέρια και τα πόδια. Του στήχλωσε όμως το πάθος από αυτή την φοβερή εγκληματική τους ενέργεια και αντί να τον πετάξουν εκεί και να τελειώνουν, τον έβαλαν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, αφού του πήραν όλα τα χρήματα, το ρολόι και ό,τι κρατούσε επάνω και ξεκίνησαν να πάνε σε άλλο ερημικό χώρο για να πετάξουν τα μέλη του. Στον εθνικό όμως δρόμο που βγήκαν τους χάλασε το αυτοκίνητο και στάθηκαν μέσα στη μέση του δρόμου για να δουν τι συνέβαινε και γιατί σταμάτησε η μηχανή και τους άφησε. Ένας περαστικός τότε που πέραγε από μόνος του σταμάτησε με το αυτοκίνητό του για να τους βοηθήσει. Εκείνοι όμως φοβούμενοι μήπως και γίνουν αντιληπτοί για το φοβερό αυτό έγκλημα που είχαν διαπράξει, προσποιήθηκαν ότι δεν θέλουν βοήθεια, ότι κάτι συνέβη στο αυτοκίνητο και θα το βρούνε μόνοι τους. Ο περαστικός όμως οδηγός, φεύγοντας, παρατήρησε να στάζει αίμα κοντά στην εξάπνιση, από πίσω δηλαδή, από το κάτω μέρος του Πορπαγκάλ, είδε να στάζει αίμα στην άσφαλτο. Φεύγοντας λοιπόν, φεύγει και πάει και ειδοποιεί κατευθείαν την αστυνομία και λέει ότι στο τάδε σημείο του εθνικού δρόμου εκεί και εκεί να πάτε να εξεχνιάσετε τι συμβαίνει, διότι είναι τρεις άνθρωποι και μου φαίνονται πολύ ύποπτοι και είδα στο πίσω μέρος του Πορπαγκάλ να στάζει αίμα. Φτάνει λοιπόν στο σημείο εκείνο η αστυνομία, ήταν η αστυνομική το αίμα στο οδόστρωμα, εκείνοι είχαν τυφλωθεί γιατί ήταν μπροστά στη μηχανή και κοίταγαν να φτιάξουν τη μηχανή. Δεν φαντάστηκαν ότι πίσω κάτι γίνεται, στάζει αίμα δηλαδή από το πίσω καπό του αυτοκινήτου και δίνουν αμέσως διαταγή αστυνομική να ανοιχτεί το καπό. Μόλις άνοιξαν το καπό, το Πορπαγκάλ σηκώνεται και βγαίνει ζωντανός ο Σαουδάραβας, υγιής, με αίματα βέβαια επάνω του, αλλά ραμμένος. Μόλις τώρα τους είπε, η Παναγία τελείωσε και τις τελευταίες βελονιές, ραφές, εδώ στο λαιμό μου. Να, μπροστά λέει, εδώ στο καρύδι. Δείχνοντας ο ίδιος με το χέρι του το σημείο όπου τον έραψε η Παναγία, αφού μου έραψε λέει όλο το σώμα πρώτα. Η ίδια η Παναγία. Ο κακοποιός τότε εγκληματίας, ο ταξιτής και οι συνεργοί του έχασαν τα λογικά τους. Μόλις είδαν δηλαδή να βγαίνει από το αυτοκίνητο ζωντανός, ραμμένος ο Σαουδάραβας, τρελάθηκαν, άρχιζαν να δαγκώνονται. Με χειροπέδες λοιπόν τους οδήγησαν στις ψυχιατρικές φυλακές και φώναζαν σαν δαιμονισμένοι και έλεγαν «Χάσανε τις φρένες τους, χάσανε τα μυαλά τους. Εμείς σε σκοτώσανε, εμείς σε κομματιάσανε, σου κόψανε το κεφάλι, πώς εσύ ζεις». Ο δε Σαουδάραβας πήγε για πιστοποίηση του λαμπρού αυτού θαύματος κατευθείαν στην αστυνομία. Εκεί κάλεσαν ιατροδικαστές, εμπειρογνώμονες, ήρθαν αστυνομικοί, διαπίστωσαν το μεγάλο αυτό θαύμα και μάλιστα αναφέρεται, είναι γραμμένο, ότι με υπογραφές όλοι τους υπέγραψαν το θαύμα. Τα ράματα ήταν και είναι φανερά μέχρι σήμερα. Και ο άνθρωπος φαινόταν φρέσκος συναρμολογημένος. Διεκήρυτε δε και ομολογούσε τρανός ότι η Παναγία με έραψε και με ανέστησε δυνάμει του Υιού της. Κατόπιν ο Ιαφής και αναστηθής Σαουδάραβας
κάλεσε τηλεφωνικώς όλους τους δικούς του και ήρθαν στη Συρία. Πήγαν κατευθείαν στο μοναστήρι Παναγίας και Ιδανάγιας, ευχαρίστησαν την Παναγία μας, την Θεοτόκο, πρόσφεραν δεήσεις και δοξολογίες και αντί του ποσού των 80.000 δολαρίων που είχε πάρει να προσφέρει στο μοναστήρι, πρόσφερε 800.000 δολάρια για τη μεγάλη ευεργεσία που του προσέφερε η Παναγία μας. Όταν λοιπόν ένας μουσουλμάνος βγαίνει σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγκλονείται και διηγείται το συγκλονιστικό αυτό θαύμα και αρχίζει πάντοτε λέγοντας ότι όταν ήμουν μουσουλμάνος μου συνέβη αυτό και αυτό και αυτό, δηλώνει ότι δεν είναι πλέον μουσουλμάνος, διότι από ό,τι μάθανε, ειδοποιήσανε, τηλεφωνήσανε στη Συρία, λέει βαπτίστηκε και αυτός και η γυναίκα του και το παιδί. Το θαύμα λοιπόν αυτό ετάραξε όλη την κοινωνία εδώ τους τελευταίους μήνες που έχει κυκλοφορήσει τόσο πολύ έντονα. Ξέρετε τι είναι μέσα σε αραβικές, μουσουλμανικές χώρες όπως είναι η Σαουδική Αραβία. Θα μου πείτε η Συρία έχει χριστιανούς, αλλά όταν ένας μουσουλμάνος τον κάνουν κομμάτια και ανασταίνεται και έρχεται και δείχνει τα ράματα, αυτό δημιούργησε σε άλλο και φοβερή έκπληξη εδώ στα μέρη αυτά. Και όσο περνάει ο καιρός, μαθαίνεται και πιο περισσότερο. Διότι κυκλοφορούν φυλάδια, το βάζουν συνεχώς στο ίντερνετ. Και είναι συγκλονιστικό. Πολλές φορές βλέπετε, λένε, μα ήρθε κανείς από την άλλη ζωή να μας πει, αναστήθηκε κανείς. Α, ορίστε αυτός που αναστήθηκε. Και περιεγράφει τι έγινε, πώς η Επαναγία τον πήρε και τον έραψε. Πόσο συγκλονίζει και πόσο μας στηρίζει ένα τέτοιο θαύμα τώρα σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, που λένε πολλοί, μα γίνονται θαύματα σήμερα με την ανομία μας και με την αμαρτία μας. Και με τόση ψυχρότητα και με τόσο πολεμική που αντιμετωπίζει σήμερα η Εκκλησία από σκοτεινές δυνάμεις. Λοιπόν. Τελικά γίνονται θαύματα και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα που τουλάχιστον εγώ έχω ακούσει. Δεν ξέρω εσείς, πατέρα Ιγνάτη. Μάλιστα. Τα θαύματα έχουν γίνει πάρα πολλά και εδώ στους Αγίους Τόπους. Θα μου πείτε, μόνο στους Αγίους Τόπους γίνονται θαύματα. Παντού και στην Ελλάδα γίνονται θαύματα. Συγκλονίζουν όλα αυτά. Αυτό το θαύμα είναι συγκλονιστικό πάντως. Όταν τα ακούει κανείς και για πρώτη φορά τουλάχιστον, συγκλονίζεται στα αλήθεια. Να έρθει κάποιος από τον άλλο κόσμο πάλι εδώ και να έχει βοηθήσει Παναγία και να το πιστοποιήσουν τόσοι άνθρωποι, δεν είναι και εύκολο. Συνήθως είμαστε δύσπιστοι σε κάτι τέτοια, αλλά αυτό το θαύμα πραγματικά έρχεται μπροστά στα μάτια μας σαν πολύ αληθινό. Πολλές φορές εδώ που ζούμε στους Αγίους Τόπους στην Παλαιστίνη, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί μουσουλμάνοι εδώ, πολλές χιλιάδες, οι χριστιανοί τι είναι, το πίμνιο το δικό μας δηλαδή, έστω αυτό το αραβικό, αραβοορθόδοξο πίμνιο, δεν είναι πάνω από 60.000, εδώ είναι εκατομμύρια οι μουσουλμάνοι. Ξέρετε πόσες φορές έρχονται μουσουλμάνοι και μας αναφέρουν θαύματα να γίνονται στη ζωή τους και να θέλουν να αλλάξουν και να βαπτιστούν και να γίνουν ορθόδοξοι. Εγώ τουλάχιστον μόνο σε αυτά τα 12 χρόνια εδώ που έχω σε Αγίους Τόπους, ο ίδιος έχω ακούσει από μουσουλμάνους να μου αναφέρουν ότι εγώ είδα εγώ είδα τον Χριστό, σε μένα παρουσιάστηκε ο Άγιος Ευθύμιος. Και πολλοί έχουν δηλώσει ότι θέλουν να βαπτιστούν, αλλά για να τους βαπτίσει κανείς, για να τους κατοικήσει, να τους βαπτίσει, να μείνουν εδώ στους Αγίους Τόπους είναι λίγο παρακινδυνευμένο. Όσοι από αυτούς θέλουν να βαπτιστούν και να γίνουν Ορθόδοξοι, ξέρετε, φεύγουν, πηγαίνουν στην Ελλάδα, πηγαίνουν στην Αμερική. Αλλά πολλές αποκαλύψεις. Εδώ είναι ένας μικρός, τώρα δεν είναι μικρός, είναι 22 χρονών. Έχει από 13 χρονών που έρχεται εδώ και μας επισκέφτεται. Πρώτη φορά ήρθε εδώ στο μοναστήρι όταν ήταν 13-14 χρονών και μας ανέφερε μουσουλμανάκια, πολύ πλούσια οικογένεια. Πόσες φορές είχε δει τον Χριστό, πόσες φορές το παρουσιαζόταν ακόμα και στο σχολείο, στο προάβλιο. Τα άλλα τα παιδιά δεν βλέπανε τίποτα. Ο ίδιος όμως έβλεπε τον Χριστό που του έλεγε να βαπτιστείς, να γίνεις Ορθόδοξος. Και μου φόραγε, λέει, σταυρούς χρυσούς. Ακόμα συνεχίζει, κρυφίως έρχεται εδώ στο μοναστήρι, του δίνουμε βιβλία, διαβάζει, κατοικείται με το σκοπό κάποια στιγμή βέβαια να φύγει από εδώ, να πάει να βαπτιστεί κάπου αλλού. Να... Αυτό το μικρό λοιπόν παιδί που είναι από μουσουλμάνα, μάνα, πατέρα, που δεν γνώρισε ποτέ, δεν ήξερε τι είναι χριστιανισμός, γιατί πήγαινε σε ένα μουσουλμανικό σχολείο από μια πλούσια φανατική οικογένεια. Λίγο είναι τώρα να του παρουσιάζεται ο ίδιος ο Χριστός και να του κατοικεί το παιδί, είτε άγγελοι και να του λένε αν βαπτιστείς να λάβεις κατά το βάπτισμα το όνομα Αντώνιος.